Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να συνομιλήσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West με την κυρία Αθηνά Τερζοπούλου, η οποία είναι επικεφαλής της Μείζωνας Αντιπολίτευσης του Δήμου Ερδαίας και μέλος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στον τομέα αγροτικής ανάπτυξης, γιατί συνεδρίασε σήμερα στην Αθήνα η Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Ελλάδος στο τομέα αγροτικής ανάπτυξης, να δούμε ποιες είναι οι αποφάσεις που αφορούν τους αγρότες. Κυρία Τερζοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βακρατσά, τι κάνετε? Πολύ καλά. Είδαμε σήμερα σημαντικές αποφάσεις συνέδρες στην Αθήνα από την Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Ελλάδας, από την ΚΕΔΕ, στον τομέα αγροτικής ανάπτυξης, όσον αφορά τη λήψη μέτρων για τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους. Για να δούμε λίγο τις αποφάσεις που πήρατε. Ναι, πραγματικά σήμερα λήφθη μια σημαντική απόφαση από την Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης όσον αφορά στην επιστροφή του φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου. Πετρελαίου, δηλαδή ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαίου αγρότες και κτηνοτρόφους του 2016. Διότι με μνημονιακό νόμο του 2017 σταμάτησε να επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στους αγρότες. Διότι δεν υπήρχαν χρήματα, η Ελλάδα ήταν σε ειδικό καθεστώς. Σήμερα όμως που είμαστε εκτός μνημονίου και υπάρχει μια ευχέρεια και υπάρχουν αρκετά μαξιλαράκια και υπάρχει ροή χρήματος, ήταν καιρός πλέον να αποφασιστεί να επιστραφεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στους γεωργούς και στους κτηνοτρόφους μας του 2016. Είναι προϋπολογισμός. Γιατί μιλάμε, γιατί είναι δυσβάσταχτο κόστος να είναι απλήρωτη από τόσα χρόνια. Βεβαίως. Ήταν φρεναρισμένο με νόμο του 2017. Είναι προϋπολογισμένη αυτή η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες ύψους 80 με 90 εκατομμύρια ευρώ και είναι καιρός να ενεργοποιηθεί. Και ξέρετε ότι στην Ελλάδα το πετρέλαιο, το ενεργειακό καύσιμο αυτό είναι πολύ ακριβό σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Ενώ υπάρχει δυνατότητα με την οδηγία της Ευρώπης το 96 να είναι χαμηλός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, στην Ελλάδα ήταν υψηλός. Καιρός είναι να έλθουμε στα επίπεδα της Ευρώπης, της Ιταλίας, της Γερμανίας. Και βλέπουμε ότι είναι ένα ποσό γύρω στα 80 με 90 εκατομμύρια. Είναι 80 με 90 εκατομμύρια προϋπολογισμένη η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους γεωργούς και στους κτηνοτρόφους του 2016. Μα τώρα πώς θα εξασφαλιστούν το επόμενο διάστημα και οι άλλες χρονιές, αλλά και η χρονιά που διανύουμε? Ζητήσατε κάτι συγκεκριμένο? Κοιτάξτε, θα πρέπει να ψηφιστεί ο νόμος έτσι ώστε να επιστρέφεται πλέον ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στους γεωργούς και στους κτηνοτρόφους. Είχε παγώσει το 2017 μνημονιακά. Πρέπει πλέον να επανέλθει η διάταξη έτσι ώστε να μην πληρώνουν από εδώ και πέρα ή να πληρώνουν πολύ χαμηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας. Μάλιστα. Τώρα άλλα θέματα πια συζητήθηκαν στην Επιτροπή, κυρία Τερζοπούλου, και αν θέσατε και θέματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικά του Δήμου Ερδαίας, γιατί είστε και επικεφαλής της Μείζωνας Αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε, σήμερα, αν σας άκουσα καλά, είπατε τι άλλα θέματα... Ναι, αν τέθηκαν θέματα και για την ευρύτερη περιοχή της Ερδαίας και της Δυτικής Μακεδονίας στην Επιτροπή, ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι... Είναι θέματα τα οποία αγγίζουν βεβαίως όλον τον γεωργοκτηνοτροφικό πληθυσμό της Ελλάδας και επακόλουθα βεβαίως και της περιοχής μας. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που συζητήθηκε και δεν το ακουμπήσανε από το 2016 που έχει ξεκινήσει η εκαθάριση των συνεταιρισμών είναι πλέον ότι πρέπει να δρομολογηθεί η εκαθάριση των συνεταιρισμών γιατί έχουν περιουσίες σε συνεταιρισμοί, δηλαδή έχουν κτίρια αποθήκης, εγκαταστάσεις συντήρησης νοπών, οικοκυστήρια, αγροτικούς, μηχανολογικούς εξοπλισμούς. Που κινδυνεύουν να περάσουν σε χέρια με μικρό τίμημα άλλων ατόμων και είπαμε, αποφασίσαμε αυτή η περιουσία των συνεταιρισμών με μια νομοθετική ρύθμιση να περάσει στους Δήμους έτσι ώστε να ευνοηθούν αγρότες, γεωργοί, παραγωγοί, νέοι άνθρωποι στον αγροτικό κλάδο από αυτές τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα που διαθέτουν οι συνεταιρισμοί. Παράδειγμα στην Ιορδία. Έχουμε ανενεργούς συνεταιρισμούς που μπορεί να κινδυνεύσουν οι περιουσίες τους και θα πρέπει να περάσουν στο Δήμο. Βεβαίως. Άρα δηλαδή είναι μια παρέμβαση σημαντική γιατί παράδειγμα υπήρχαν... Είναι μια σημαντική απόφαση και αυτή και ορίστηκε και μια εξειδικευμένη επιτροπή προκειμένου να γίνει επιτέλους η εκαθάριση στους συνεταιρισμούς, να δούνε τι περιουσιακά στοιχεία υπάρχουν, γιατί αυτό από το 2016 μέχρι σήμερα δεν έγινε, πρέπει να γίνει και με μια νομοθετική παρέμβαση να περάσει στους Δήμους. Γιατί μεταπολείται συνήθως αυτός ο εξοπλισμός, οι τα κτίρια που διαθέτουν οι συνεταιρισμοί, με εξευτελιστικούς όρους και είναι καιρός να δοθούν κίνητρα στην τοπική κοινωνία για ανάπτυξη.
Μάλιστα. Άρα ήταν και ένα από τα σημαντικά θέματα που τέθηκαν στη σημερινή σύσκεψη της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι. Υπάρχουν και άλλα θέματα που θέσατε για την περιοχή, κυρία Τερζοπούλου? Ναι, αυτά τα δύο θέματα ασχοληθήκαμε, κύριε Βακρατσά, και για την λήψη αυτών των αποφάσεων σας ενημερώνω. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση και ας ελπίσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα και οι αγρότες να πάρουν τα χρήματά τους, αλλά και να προχωρήσει η συγκεκριμένη παρέμβαση ώστε η αξιοποίηση της περιουσίας των ανενεργών συνεταιρισμών να περάσει στους δήμους και φυσικά στους νέους αγρότες και σε ομάδες παραγωγών κλπ. Ναι, πραγματικά και εμείς το ευχόμαστε και σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, κύριε Τεζοπούλου. Κύριε Μακρατσά, γεια σας, καλή συνέχεια.